ευχαριστήσω για την παρουσία σας που μας δίνει μεγάλη δύναμη για να πορευτούμε σε αυτή τη διαδρομή με τις αξίες και τα ιδανικά που αρμόζουν σε αυτή την πόλη και σε αυτό το Δήμο. Εμείς θέλουμε έναν Δήμο που σέβεται τον πολίτη και έναν πολίτη που σέβεται τον διπλανό του. Και αυτό θα προσπαθήσουμε. Σε μια κατάμεστη από κόσμο, φίλους και συνεργάτες αίθουσα το βράδυ της Τετάρτης, η υποψήφια δήμαρχος Βαρβάρα Μητλιάγκα παρουσίασε το όνομα του συνδυασμού και τις αρχές της παράταξής της. Η παράταξη ονομάζεται ΕΝΤΟΣ και πρόκειται για μια ενωτική τοπική συμφωνία για μια καλύτερη πόλη για τους δημότες. Για ένα Δήμο, όπως είπε η ίδια, πιο ανθρώπινο και πιο λειτουργικό. Για ένα Δήμο που θα ακούει τις ανάγκες των πολιτών. Ονειρευόμαστε μια ανθρώπινη πόλη. Με ποιότητα ζωής για τον καθένα μας, για τα παιδιά μας, για τους παππούδες μας, για τους ανθρώπους με κινητικά προβλήματα, για τους γονείς με μικρά παιδιά, για τους εφήβους, για την νεολαία, για τον καθένα από εμάς που ζει, εργάζεται και κοινωνικοποιείται στο Δήμο Σερών. Έναν Δήμο με ισόρροπη ανάπτυξη στο κέντρο και τις γειτονιές και τα χωριά. Βασικές αρχές και αξίες αλλά και το όραμα της παράταξης παρουσιάστηκαν στον κόσμο αρχικά, αλλά απομένει να ακολουθήσει ένας διάλογος με την τοπική κοινωνία ώστε να διαμορφωθεί το τελικό πρόγραμμα, το οποίο θα περιέχει αυτό που ο κόσμος έχει ανάγκη. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε στην πόλη μας είναι καταρχήν μια ανθρώπινη πόλη. Τώρα από εκεί και πέρα χρειάζεται σίγουρα ανάπτυξη. Αυτό όμως δεν είναι κομμάτι μόνο της τοπικής αυτοδιοίκησης, απλά βασική μας αρχή και βασικό μας πιστεύω είναι ότι η τοπική αυτοδιοίκηση, ακριβώς επειδή είναι ο άμεσος μοχλός δημοκρατίας, η πιο άμεση δημοκρατία που υπάρχει στα κοινά, ας το πω, είναι και ο μοχλός που μπορεί να εκκινήσει αυτή τη διαδικασία, ώστε αυτό το συνολικό σχέδιο του να ξέρουμε, να έχουμε ένα όραμα συνολικό που θέλουμε να βαδίσουμε και πώς ονειρευόμαστε αυτό το Μητροπολιτικό Δήμο αυτού του πολύ ωραίου νομού σε μερικά χρόνια. Αν και ο αριθμός των υποψηφίων που αρχικά θα ανακοινωθούν είναι 40, παρά το ότι υπάρχουν πολύ περισσότεροι, η κυρία Μητλιάγκα τόνισε πως δεν είναι στόχος να τσουβαλιάζονται άνθρωποι απλά ως αριθμοί. Τα πρόσωπά μας είναι εδώ. Είναι πολλά, γίνονται περισσότερα. Δεν θα μπούμε στη λογική της ανθρωποφαγίας και του τσουβαλιάσματος με τους αριθμούς. Είναι μια πολύ συνειδητή απόφαση που την πήραμε αυτές τις μέρες. Ακριβώς γιατί μπαίνοντας αυτήν την μάχη, ξεχνάμε την ανθρώπινη διάσταση και τη διάσταση της συνεργασίας και μπαίνουμε στο να φερόμαστε στους ανθρώπους και να αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους σαν αριθμούς, σαν ένα σακί με πράγματα που το κουβαλάς σαλάφυρο. Δεν έχουμε αυτή τη λογική, οι άνθρωποι μας είναι εδώ, θα τους δείτε. Θα τους ανακοινώσουμε σιγά σιγά με τους δικούς μας ρυθμούς και με σεβασμό στην προσωπικότητα του καθενός. Είναι παρόντες, η ομάδα είναι μεγάλη. Προσωπικά δική μου λογική, μετά από πάρα πολλή σκέψη, είναι να σεβαστώ τα πρόσωπα και την επιθυμία που έχει ο καθένας. Χρυσούλα Δρίγκα και Νάσος Παπαδόπουλος, που είναι δύο πρόσωπα που ήδη έχουν εκφράσει την στήριξή τους στη Βαρβάρα Μητλιάγκα, δεν πρόκειται να ανακοινωθούν σύντομα, ενώ στα πρώτα ονόματα που θα ανακοινωθούν είναι οι κύριοι Σάκης Γάτσιος και Γιώργος Δούκας, όπως και ο πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Σερών, Νίκος Φρυδάς. Άλλη μια φορά, ναι, είναι πρώτη επίσημη της παράταξής μας. Θα παρουσιάσουμε τους βασικούς άξονες του σχεδίου και του προγράμματος που θέλουμε να διαμορφώσουμε για τη συνέχεια, για την επόμενη πενταετία για το Δήμο των Σερών. Είμαστε όλοι εδώ, είναι πολύ δυναμική η παρουσία, είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος και νομίζω ότι θα πάνε όλα καλά. Βλέπετε ότι υπάρχουν και άλλα πρόσωπα τα οποία στελεχώνουν, θέλουν να έρθουν μαζί με το συνδυασμό σας, ότι ενστερνίζονται αυτά που πιστεύετε? Ναι, υπάρχουν πάρα πολλά πρόσωπα τα οποία ακόμη δεν θα ανακοινωθούν ακόμη αυτά τα πρόσωπα, αλλά ο πολιτικός χρόνος ο επόμενος, το επόμενο διάστημα είναι πολύ θηλυκός, θα γεννήσει πάρα πολλά πράγματα και θα ανακοινωθούν και υποψήφοι πολλοί, αλλά θα έχει και πολλές εξελίξεις. Πρέπει να μπουν τα πράγματα στη θέση τους. Άρα και η υποψηφιότητά μου θεωρείται δεδομένη. Θεωρούνταν δεδομένη. Γι' αυτό και επιτεύχθη. Γιατί το λέτε το δεδομένη? Γιατί δεν μπορεί να κατεβαίνει η Βαρβάρα υποψήφια δήμαρχος και να λείπει ο Δούκας από το συνδυασμό της. Γιατί το λέτε? Μα δεν μπορώ να πάω κάπου αλλού εγώ και να μην είμαι στη Βαρβάρα. Πιστεύετε ως επόμενη συζητάω. Τι πιστεύετε ως επόμενη δήμαρχο? Μα εγώ είπα ότι είμαι πέρα από βέβαιος ότι θα είναι η επόμενη δήμαρχος στο Δήμο Σερών. Θα πρέπει και η νέα γενιά σιγά σιγά το να πάρει σκητάλι και να ασχοληθεί με τα κοινά και με τον τόπο μας. Θεωρώ πως είναι κατάλληλη συγκυρία
για να συμβάλλουμε όλοι, το να γίνει η πόλη μας λίγο πιο καλή, πιο ελκυστική, γιατί έχει πολλές προοπτικές, οι οποίες όμως δεν έχουν εξοπλιστεί. Η κυρία Μητλιάγκα δήλωσε πως οι πόρτες των υποψηφίων που χτυπά ανοίγουν πολύ εύκολα, αλλά παρόλα τα αυτά είναι πολύ νωρίς για τις τοπικές εκλογές, καθώς πολλοί περιμένουν και τις εθνικές εκλογές. Επίσης, η ίδια τόνισε πως αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένα άγχος αναφορικά με την στελέχωση του συνδυασμού. Ο συνδυασμός κατατίθεται 31 Αυγούστου. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να μας πιάνει κανένα άγχος. Εμάς τουλάχιστον δεν μας πιάνει. Η στελέχωση συνεχίζεται. Η ανταπόκριση είναι πάρα πολύ ικανοποιητική και είμαστε, επειδή ακούγονται διάφορα που προσπαθούν ας πούμε, να διαρρεύσουν, όχι δεν μπορεί να κάνει συνδυασμό κτλ. Ήθελα να πω ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Στην παρουσίαση κλήθηκαν οι βουλευτές του νομού αλλά και όλοι όσοι ανακοινώθηκαν ως υποψήφοι, εκπρόσωποι κομμάτων αλλά και συλλόγων και φορέων, με την κυρία Μητλιάγκα να ξεκαθαρίζει πως θέλει η παράταξή της να είναι ακομμάτιστη και αχρωμάτιστη. Επίσης κλήθηκαν και όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι. Έχει κληθεί όλος αυτός ο κόσμος που θεωρούμε ότι τον ενδιαφέρει να ακούσει τη λογική μιας καινούργιας δημοτικής παράταξης. Θέλετε σε εισαγωγικά να αποτινάξετε το Πασόκ από πάνω σας? Θα με αφήσετε να πω κάποια πράγματα στην ομιλία. Εκεί και ο Στέφανος Φωτιάδης, ο οποίος χαρακτήρισε τη Βαρβάρα Μητλιάγκα ως ένα άξιο και ικανό άτομο που μπορεί να ηγηθεί μιας παράταξης. Ένας στέλεχος που είναι μέσα από τα σπλάχνα της δικής του παράταξης που κλείνει τον κύκλο της. Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Στην αυτοδιοικητική δημοκρατία η ομορφιά είναι να υπάρχουν πολλές παρουσίες. Να υπάρχει διάλογος, να υπάρχουν προτάσεις. Αυτό γίνεται. Εγώ προσωπικά το χαιρετίζω. Και εύχομαι στη Βαρβάρα καλή επιτυχία. Θα τη στηρίξετε, θα τη βοηθήσετε? Η Βαρβάρα και ξέρει και θέλει και μπορεί. Αλλά θα θέλει και κάποιους ανθρώπους δικούς σας, είστε έμπειρος, έχετε δικά σας στελέχη σε πολλά χωριά, δικούς σας ανθρώπους σας είστε. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που θα κάνω τον, πώς να πω, τον υποβολέα ή θα καπελώσω, να το πω έτσι απλά, κανέναν. Η Βαρβάρα, είπα μόλις πριν, είναι ένας στέλεχος, είναι μια αρχηγός η οποία μπορεί να οργανώσει, έχει στελέχη ανθρώπους, ομάδα, επιτελείο και σε αυτή τη λογική θα έρθουν όλα με τη σειρά τους. Αυτό βλέπω και αυτό μάλλον θα γίνει. Θεωρείτε ικανή να διοικήσει το Δήμο? Νομίζω ήδη σας απάντησα. Είπα και ξέρει και θέλει και μπορεί να διοικήσει. Η κυρία Μητλιάγκα είναι δημοτική σύμβουλος, οπότε όπως υπογραμμίζει και η ίδια, οι τοποθετήσεις της θα έχουν συνάρτηση με την υποψηφιότητά της για την διεκδίκηση του Δήμου Σερών. Σίγουρα οι τοποθετήσεις μου συνδέονται και με την υποψηφιότητα. Νομίζω ότι αυτό είναι αναμενόμενο και είναι λογικό. Εγώ προσωπικά, επειδή σέβομαι τους θεσμούς και έχω κάποιες αρχές πολιτικές, αυτά έχω μάθει, με κόστος δικό μου και το γνωρίζω, ακολούθησα πολλές φορές την ομαδικότητα της παράταξης, χωρίς να κάνω ατομικό παιχνίδι από την αρχή, όμως αυτό είναι μια πάρα πολύ συνειδητή επιλογή, το έκανα πάρα πολύ συνειδητά, γιατί αν μη τι άλλο σε αυτές τις διαδικασίες θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην ξεχάσουμε και το ποιοι είμαστε. Έχουμε κάποιες αρχές, εγώ σέβομαι την παράταξη με την οποία εκλέχθηκα, είναι κοντά, στηρίζουν. Οι περισσότεροι θα είναι εκ νέου υποψήφοι, κάποιοι δεν θέλουν να ασχοληθούν άλλο, κάποιοι έχουν πάρει το δρόμο τους, είναι σεβαστό και θα σεβαστούμε ό,τι απόφαση πάρει ο καθένας. Από το πλευρό της Βαρβάρας Μητλιάγκα δεν θα μπορούσε να λείπει ο πατέρας της και δύο φορές δήμαρχος Σερών, Ζήσης Μητλιάγκας. Είμαι περήφανη για τον πατέρα μου. Ήταν... μεγάλη προσωπική μου αποτυχία, το μόνο που έχω να πω και το μόνο που έχω να δείξω είναι ότι είμαι η κόρη του Ζήση Μητλιάγκα. Ευελπιστώ με τη δικιά σας δύναμη και βοήθεια να βάλω κι εγώ το λιθαράκι μου, όπως θεωρώ ότι έβαλε ο πατέρας μου, για να γίνει αυτή η πόλη λίγο καλύτερη. Αν θέλουμε να ζούμε σε μια καλή κοινωνία και να λειτουργούμε καλύτερα και αποδοτικότερα, πρέπει να βοηθάμε όλοι. Γι' αυτό πάντοτε επίστευα και πιστεύω στη συμμετοχή των πολιτών. Από ποια θέση τους τάξει ο κυρίαρχος λαός. Γιατί η δημοκρατία έχει τα πάντα. Και λόγο και αντίλογο και έλεγχο που είναι σωτηρία. Όσον αφορά τώρα για το γονιό, έλεγε ο Πλάτωνας ότι μια φορά χαίρονται μόνο οι άνθρωποι όταν τους ξεπερνούν οι άλλοι. Αυτό είναι όταν τους ξεπερνούν τα παιδιά τους.
Εγώ σαν κόρη μου τη Βαρβάρα είναι φυσικό να τη λατρεύω και εγκρίνω απόλυτα την ενεργηγό συμμετοχή της στα κοινά και είμαι κοντά της όπως και κοντά στον κάθε σεραίο πολίτη.